προς ενημέρωση. Και λέω προς ενημέρωση επειδή τα θέματα αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΙΑΚΗ. Η οποία ως γνωστόν η ΕΙΑΚΗ έχει την αρμοδιότητα στα πλαίσια του πρώην Δήμου Παρισίας, της Διοίκησης της Δημοτικής Συμμαχίας και Παρισίας και την διαχείριση των θεμάτων ίδρυυσης. Ωστόσο, παίρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα κατόπιν αποφάσεων και κλίματος του Πρωτοκολλήριου, και συμπολιτών που είναι συμπαρέτων, προκειμένου να ενημερωθεί για το Συμβούλιο και την πορεία του έργου. Εγώ θα πω μόνο δύο γραμμές για το έργο, προκειμένου να αναφερθώ σε αυτό ο πρόεδρος του Δηλιάκη που είναι εδώ και έχει την καθήλυνα αρμοδιότητα, διότι η ίδρυση, όπως ξέρετε, όσον αφορά την υπηρεσία, δεν είναι αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας. Η ίδρυση των άλλων πόλεων είναι ακόμα αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας. Αλλά η ίδρυση της υπηρεσίας είναι αρμοδιότητα του Δηλιάκη. Απλώς θα βάλω το πλαίσιο και τις λεπτομέρειες της αναλύσης ο πρόεδρος του Πρωτοκολλήριου και ο πρόεδρος του Δηλιάκη. Στο Πρωτοκολλήριο λοιπόν και το Δηλιάκη εκτελεί ένα έργο που αφορά την ίδρυση του. Κατόπιν παραπώνων και σημειώσεων που έγιναν δέκτης και εγώ και ο Δήμαρχος και άλλοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποίησα αυτόματα, μπορώ να πω, μια αυτοψία, μια επιθεώρηση στο Πρωτοκολλήριο και λέω αδόκιμα ακριβώς επειδή η καθήλυνα αρμοδιότητα είναι στην ΔΕΙΑΚΗ. Αλλά φυσικά και η ΔΕΙΑΚΗ υπηρεσία μας είναι, οπότε την οποία εμεία συνεργαζόμαστε, προκειμένου να διαπιστώσω από κοντά τις ενδιάσεις των κατοίκων. Πράγματι, εκεί διαπίστωσα μακροσκοπικά, βέβαια, και εγώ δεν είμαι μηχανικός ούτε υδραυλικός και απλώς διαπιστώνω αυτό που βλέπω την πραγματική κατάσταση, ότι το δίκτυο είναι επιμητελές. Οι εργασίες που έχουν γίνει, από ό,τι φαίνεται, θέλουν μεγάλη βελτίωση και θέλουν και κάποιες περαιτέρω παρεμβάσεις σε ορισμένα σημεία. Αποτέλεσμα είναι ότι η διαχείριση του νερού αυτής της Πρωτοκολλήριου δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Προσωπικά κατανόησα και κατανοώ τα προβλήματα και τα παράπονα των κατοίκων. Πράγματι, από ό,τι φαίνεται, έχουν δίκιο στα παράπονα τα οποία μεταφέρουν. Χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες εργασίες, χρειάζεται η εργολαβία η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει να ολοκληρωθεί. Σημειώσω ότι είναι ημιτελής ακόμη η εργολαβία, δεν έχει ολοκληρωθεί. Χρειάζεται τα δίκτυα τα οποία κατεβαίνουν στο χωριό ίδρυυσης να υπογειοποιηθούν, δηλαδή στι μέρες του χωριού και να ταπεινωθούν, να υπογειοποιηθούν δηλαδή. Χρειάζεται το κεντρικό δίκτυο όπως φεύγει από τη Δεξαμενή, οι δύο δεξαμενές, η Δεξαμενή που είναι κύτταρα στο χωριό, να εκτιμωτιστεί. Χρειάζεται η Δεξαμενή που είναι εκεί να προστατευτεί προκειμένου να μην δέχεται μολύνσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Χρειάζεται γενικώς ένα πιο βελτιωμένο σχέδιο διαχείρισης. Αυτά θα πω προς το παρόν όσον αφορά αυτό το θέμα, προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του χωριού και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΗ. Θα εξηγήσω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο να ενημερώσετε το σώμα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και τρία χρόνια γίνεται ένα έργο στο χωριό, πολύ καλό, αλλά έχει αρχίσει πολύ στραβά. Απ' την αρχή άρχισε κάπως περίεργα, δεν σκάφηκε να μπει το λάστιχο πολύ βαθιά, το υδραυλικείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγωγοί που είναι στον αέρα. Υπάρχουν οι δεξαμενές, δεν δουλεύουν συγχρόνως. Δουλεύει η γεώτρηση, χωρίς λόγο. Αφού αυτή τη στιγμή έχουμε νερό από το άλλο δίκτυο. Απ' την άλλη παροχή, που παίρνουμε νερό από φυσική ροή. Και αυτή τη στιγμή δουλεύει και η γεώτρηση. Γιατί μερικά σπίτια δίνουν, μάλλον να δίνουν από την καινούργια γεώτρηση. Εξηγήστε τι είναι η παλιά γεώτρηση και δεν ξέρετε. Δεν το ξέρω, είναι συνάδελφοι. Εντάξει, η παλιά δεξαμενή, έτσι είναι με φυσική ροή. Πέφτουν μέσα και τροφοδοτούν όλο το χωριό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω συμμετεί και μερικά σπίτια συλλέγονται και από καινούργια. Και πρέπει η γεώτρηση να δουλεύει για να φέρνουν νερό τα καινούργια σπίτια. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό. Τι πρέπει από όλα, από την μία δεξαμενή να τραβάνε όλα τα σπίτια. Τα ρολόγια που είναι στον αέρα δεν έχει σκαφτεί πουθενά. Εδώ και εκεί, οι δρόμοι είναι χάλια. Όπως κάτσανε δεν έχει πέσει ένα τσιμέντο, είναι άσφαλτο, γιατί το χωρί είναι και άσφαλτο. Το έξω του μέσα είναι κάτι, να το... Άσφαλτο πρέπει να πέσει, αλλά πού το εντελήσεις. Πού να ξανοίξουν τσιμέντο. Όσο για το θέμα του πίνου φρέσκου, να μας πούνε γιατί... Με τι κριτήρια δίνεται 3 χιλιόμετρα μακριά τώρα. Ο κ. Γιουφέντης μου λέει ότι είναι στα όρια του Πρωτοκολλήριου. Το σπίτι αυτό, το κλίμα του
δεν βγάζουμε. Πείτε αυτό που θέλετε και δεν κάνουμε διάλογο. Πείτε αυτά που θέλετε. Τι κριτήρια μπορούμε να δείχνουμε στον καθένα λιμερό που ζητάει. Τι κριτήρια δείχνουμε, τι αποφάσεις παίρνουμε. Αν υπάρχει μελέτη για το έργο το πρώτο, κάποια επίβλεψη, ποιος είναι η επίβλεψη. Να ξέρουμε τι είναι, τι μας γίνεται. Δεν μας έχει μελέτη κανένας. Μάλιστα. Ωραία, ολοκληρώσατε κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Νομίζω κύριε Μητάκη, κύριε Πρόεδρε του ΔΕΙΑΚΗ, έχετε τον λόγο να ενημερώσετε το σώμα. Και ο κύριος Τσίγκανος και ο κύριος Πρόεδρος. Είναι λίγο υπερβολή συμμετέχω, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξεκίνησε καταρχήν από μένα. Είναι από το προκάτω. Υπάρχουν ελλείψεις. Ο εργολάβος αυτή τη στιγμή είναι εκεί και δουλεύει εκεί. Γιατί φέρετε το πανικό και δεν αφήνουν να ολοκληρωθεί. Και όλα αυτά που είπε ο συνάδελφος, θα το τακτοποιηθούν και θα κλείσουν και οι κούπες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πριν δούμε το ποτάμι, σηκώσαμε τα ματάκια μας. Παρακαλώ, μην διακόπτετε, παρακαλώ μην διακόπτετε για να μπορέσουμε να κάνουμε την ενημέρωση όπως πρέπει. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι την αφήσετε σας παρακαλώ. Κοιτάξτε κύριε, εδώ πέρα είναι δημοτικό συμβούλιο και όπως είπα θα ακουστούν όλες οι απόψεις. Εδώ πει ο λόγος του κύριο Πρόεδρο, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δημοκρατικά, δημοκρατικά όλοι μας. Σας παρακαλώ κύριε μου, νομίζω ότι εξηγήθηκα από την αρχή και είπα θα γίνει πλήρη ενημέρωση όπως αναφέρει και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Εδώ πει ο λόγος του Πρόεδρου, ο λόγος του... Για τελείωσε. Ναι, πρέπει να μην διακόπτουμε όμως. Για να τελειώσουμε πρέπει να μην διακόπτουμε. Κύριε Κιτάκη συνεχίστε. Κύριε Πρόεδρε συνεχίστε. Όσο για τη μαλακή που έχει πάρει ο κύριος Φρέσκος, είναι εδώ στα όρια Πεμπικονερίου, είναι κατοικήσιμο με εργάτες, υποταραντής κλπ. Και το κανονισμός της υπηρεσίας δίνει παροχή νερού, όπως δίνει και στον καθένα.